Στο κλειστό του Λίντο δόθηκε χθες το πρώτο ραντεβού για την ομάδα μπάσκετ του Ηράκλειο. Νέο πρόσωπο ήταν ο playmaker Κώστας Αγαπιάδης, ο οποίος σύμφωνα με τους ανθρώπους του συλλόγου θα αποκτηθεί. Το παρόν έδωσαν τρεις παίκτες από το περσινό ρόστερ, οι Στεφανάκης, Μάριος και Γιώργος Αρναουτάκης, ενώ απουσίαζε ο Κοτούλας, καθώς και πολλά παιδιά που προέρχονται από το εφηβικό. Το Ηράκλειο θα κάνει πρεμιέρα στην Β' Εθνική στις 14 Οκτωβρίου, παίζοντας το Λίντο με τον Πανερυθραϊκό. Πάντως, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ανέβει κατηγορία και να αγωνιστεί στην Α2, σε περίπτωση που αποσύρει τη συμμετοχή του ο Πανελλήνιος, όπως και έντονα συζητιέται. Στην κάμερα της Κρήτη TV μίλησαν ο προπονητής Βασίλης Ράλης και ο τεχνικός διευθυντής Νίκος Τούλης. Ο σκοπός μας είναι να προωθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά στην πρώτη ομάδα, από τις φουρνιές που έρχονται από κάτω, από τα παιδιά των ακαδημιών δηλαδή. Σίγουρα θα εξαρτηθεί το πόσα άτομα θα είναι και τι ρόλο θα έχουν από την κατηγορία στην οποία θα παίζει η ομάδα, αφού από αυτό θα εξαρτηθεί και τι προσθήκες θα γίνουν στην ομάδα τις επόμενες μέρες. Σίγουρα μια δύσκολη χρονιά, διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια που ο ρόλος της ομάδας ήταν πρωταγωνιστικός. Αλλάζουμε λίγο, μπαίνουμε σε μια ρότα στο να βοηθήσουμε τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει στο σωματείο αυτά τα χρόνια και πολύ καλά έχουν αναπτυχθεί και έχουμε βγάλει μια φουρνιά παιχτών αρκετά καλή. Είναι μια μέρα πραγματικά όμορφη, όπως είναι δομημένη η ομάδα. Έχουμε κάποια παιδιά, τα τέσσερα παιδιά που υπήρχαν και πέρυσι. Έχουμε και κοντά μας τους νέους αθλητές από τα τμήματα υποδομής παιδών και εφήβων και θα προσπαθήσουμε μέσα από μια δουλειά, μέσα από ένα σωστό προγραμματισμό να επιτύχουμε το στόχο μας σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα. Στόχος είναι πρώτα και πάνω απ' όλα αυτά τα παιδιά που θα στελεχώνουν την ομάδα να χαρούν το παιχνίδι τους.